Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Χαλάζι TV, στο πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Μία νέα καιρική ενότητα ανοίγεται στο κανάλι μας, ο καιρός για τους αγρότες. Εσείς που ασχολείστε με την γεωργία, θα έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να έχετε το δικό σας αναλυτικό δελτίο καιρού και κάποιες χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για τις καλλιέργειές σας. Το δελτίο θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού. Στις επόμενες ημέρες και έως και την Μεγάλη Τρίτη θα περάσουμε σε μια βελτίωση των καιρικών συνθήκων στη χώρα μας. Θα απουσιάσουν γενικά οι βροχές και αν αυτές εμφανιστούν θα αφορούν μικρά χρονικά διαστήματα και κυρίως ορεινά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές θα σημειωθεί μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όχι όμως σε υψηλά επίπεδα. Δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνάει εύκολα δηλαδή τους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, επανεκκίνηση κάποιων βροχών διαφαίνονται προς το Πάσχα και κυρίως μετά τη Μεγάλη Παρασκευή. Λεπτομέρειες όμως γι' αυτό και το πόσο εκτεταμένες θα είναι αυτές οι βροχές θα δούμε σε επόμενα δελτία μας. Οφείλουμε όμως να σας προειδοποιήσουμε ότι διαφαίνεται προς στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και κυρίως στο δεύτερο δεκαπενθήμερο πολύ έντονο κύμα ζέστης ενδέχεται να έρθει στη χώρα μας. Και θα δούμε λεπτομέρειες γι' αυτό όσο θα πλησιάζουμε στις εκεί ημέρες. Πάμε να δούμε τις προγνώσεις τοπικών περιοχών για να δείτε κι εσείς τι καιρό θα έχουμε το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Και αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε εδώ για να δούμε χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για τις καλλιέργειές σας. Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή πλαίσης. Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο. Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία. Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στη παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα. Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset. Μπες τώρα στο καθαρέσθαλασσες.gr και δώσε τη δική σου υπόσχεση. Είσαι μαζί μας.
Επανήλθαμε φίλες και φίλοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πριν προχωρήσουμε στις πρακτικές συμβουλές για τις γεωργικές καλλιέργειες, πάμε να δούμε και την τελευταία δορυφορική εικόνα αλλά και την κατανομή των βροχών που θα σημειωθούν σήμερα και τις επόμενες ώρες γενικότερα στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία δορυφορική εικόνα. Χαμηλό βαρομετρικό διασχίζει την περιοχή μας, δίνοντας κάποιες βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Νεφώσεις επικρατούν κατά κύριο λόγο στην υπόλοιπη χώρα. Μέσα στη νύχτα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πλέον θα περάσουμε σε ένα παρατεταμένο διάστημα καλοκαιρίας. Να πάμε τώρα να δούμε τον χάρτη βροχόπτωσης για να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι βροχές στη χώρα μας τις επόμενες ώρες. Για τις επόμενες ώρες λοιπόν, οι βροχές που σημειώνονται ήδη σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας θα συνεχίσουν, σταδιακά όμως αναμένεται να εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα έχουμε κάποιες συννεφιές, δεν αποκλείονται να σημειωθούν κάποιες ασθενοψυχάλης ή ασθενοβροχές, κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, της Βοιωτίας και στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Όσο θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν. Και πλέον μέσα στη νύχτα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά. Την Παρασκευή κάποιες ασθενείς βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα παράλια της Δυτικής Ελλάδας και στα νησιά του Βόρειου Ιωνίου, ενώ προς το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες λίγες τοπικές μπόρες θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Τη νύχτα ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, ενώ μέσα στο Σάββατο Κύριακο, όπως μπορούμε να δούμε, δεν αναμένονται βροχές στη χώρα μας και έτσι ο χάρτης βροχόπτωσης καθαρίζει, με κάποιες λίγες τοπικές συννεφιές να εμφανίζονται προς το απόγευμα του Σαββάτου στην Δυτική Ελλάδα, όπου και κάποιες τοπικές μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Δυτικής χώρας για λίγη ώρα και σύντομα ο καιρός πάλι θα βελτιωθεί στις εκεί περιοχές. Αυτά όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού σύμφωνα με τον χάρτη βροχόπτωσης. Σε αυτό το σημείο φίλες και φίλοι πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Τι πρέπει να προσέξετε στις καλλιέργειές σας με βάση το γενικότερο καιρικό πλαίσιο. Γίνε θελοντής διασώστης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Δώσε λίγο από το χρόνο σου. Μάθε πώς μπορείς να σώσεις μια ζωή. Έλα να εκπαιδευτείς σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διασώστης με σκύλο. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Μη μείνεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά τις διαφημίσεις. Βλέπετε Χαλάζι TV, Weather Channel, το πρώτο καιρικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Σε αυτό το σημείο απαραίτητο είναι να κάνετε like όσοι δεν έχετε κάνει, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίηση την εκπομπή για να μάθει κι άλλος κόσμος την δικιά μας καιρική αλήθεια. Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον αφορά τις αμπελοκαλλιέργειες, στις περιοχές που η βλάστηση του αμπελιού βρίσκεται στο στάδιο της εμφάνισης των ανθοταξιών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται συχνά του περονόσπορου, θα πρέπει να ξεκινήσει προληπτικός ψεκασμός, ο οποίος θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 10 ημέρες περίπου. Σε αυτούς τους δύο ψεκασμούς δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχων σκευασμάτων, διότι καθυστερούν την βλάστηση. Προτιμότερη είναι η χρήση σκευασμάτων διεισδυτικών ή διεισυστηματικών που δεν ξεπλένονται από τις βροχές που επικρατούν έστω και παροδικά αυτή την περίοδο.
Οι ψεκασμοί σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικοί προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος έξαρσης της ασθένειας μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Καλλιεργητικά μέτρα όπως η καταστροφή των ζυζανίων, ο περιορισμός του αζωτούχου λίπανσης και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα συμβάλλουν στον περιορισμό της ασθένειας. Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή των μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω. Το μαχαίρωσε. Κακοποίηση του ζώου. Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ. Πατάει ψυχρό. Φαλοκλείδωμα το σκυλί. Εικόνες ντροπή. Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.